Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Να ξεκινήσουμε με την εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία εδώ στο νομό μας. Ήδη στο 7ο Δημοτικό Σχολείο τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα, ανέρχονται σε 10. Στο συγκεκριμένο σχολείο έχει αναστελεί η λειτουργία του δεύτερου τμήματος της τετάρτης τάξης, καθώς εκεί έχουμε τα περισσότερα κρούσματα και σε μαθητές αλλά και στην δασκάλα τους. Ενώ αναστέλλεται επίσης η λειτουργία και στο τμήμα 2 της πέμπτης τάξης, όπου καταγράφονται και εκεί 2 κρούσματα. Να πούμε όμως ότι σήμερα προέκυψαν κρούσματα και σε ένα ακόμα δημοτικό σχολείο της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα στον Άρη, όπου και ανεστάλλει η λειτουργία και των 2 τμήματων της 6ης τάξης λόγω της συνδιδασκαλίας. 9 παιδιά και η εκπαιδευτικός. 10 στο σύνολο. Πολύ λιγότεροι από τους μισούς μαθητές και μαθήτριες του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας πήγαν σήμερα κανονικά στη μονάδα με τους γονείς να αγωνιούν από τα πολλά κρούσματα που έχουν καταγραφεί. Μέχρι στιγμής έχει ανασταλεί η λειτουργία του ΔΕΛΤΑ 2 λόγω των επιβεβαιωμένων κρούσματων της δασκάλας και 7 μαθητών, καθώς και του Ε2, όπου και εκεί υπάρχουν 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε παιδιά. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση σε ό,τι αφορά το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Τα κρούσματα σήμερα είναι 7 μαθητές στο ΔΕΛΤΑ 2 που βρίσκεται από χθες σε αναστολή και τα παιδιά κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως. Και σήμερα έχουμε την αναστολή και στο Ε2 τμήμα του ιδίου σχολείου που είχαμε 2 μαθητές θετικούς. Και αυτά θα μπουν στο πρόγραμμα της εξαποστάσεως διδασκαλία. Η προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Θεοφανία Σιούτη, μιλώντας στην τηλεόραση Best, απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το γιατί δεν αναστέλλεται στο σύνολό της η λειτουργία του σχολείου, όπως επιθυμεί η πλειονότητα των γονιών. Αυτό είναι θέμα που ορίζεται από το πρωτόκολλο που έχει στείλει ο ΕΟΔΗ και γίνεται εισήγηση από την υπεύθυνη δημόσιας υγείας. Δεν μπορεί το σχολείο να ανασταλεί όλο η λειτουργία. Συνεκτιμάται κάθε μέρα η κατάσταση και προχωράμε στην αναστολή λειτουργίας των τμήματων εκείνων που έχουν περισσότερους μαθητές θετικούς στο κορονοϊό. Δεν έχει να κάνει με εμάς, δεν έχει να κάνει με το Δήμο, γιατί άκουσα ότι και από το Δήμαρχο ζητούσαν τέλος πάντων να μεσολαβήσει για την αναστολή όλου του σχολείου, έχει να κάνει με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ούτε με το σχολείο έχει να κάνει με το διευθυντή. Ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την υπεύθυνη δημόσιας υγείας του νομού και η υπεύθυνη δημόσιας υγείας θα κάνει εισήγηση στη διεύθυνση εκπαίδευσης για να προβεί στην αναστολή λειτουργίας εφόσον έχει θετική εισήγηση. Επειδή το πρόβλημα στη συγκεκριμένη μονάδα λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, η κυρία Σιούτη κάλεσε τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αφού για τα τμήματα που δεν έχει αποφασιστεί αναστολή λειτουργίας, παίρνουν κανονικά απουσίες και χάνουν το μάθημα. Είναι γεγονός ότι σήμερα απουσίαζαν περισσότερα από ό,τι μου είπε ο διευθυντής του σχολείου. Θεωρώ ότι θα πρέπει τα παιδιά σιγά σιγά, στα τμήματα στα οποία δεν έχουμε κρούσματα και λειτουργούν κανονικά, να επανέλθουν στην διαδόση διδασκαλία, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι, δηλαδή να διδαχθούν τα παιδιά εξ αποστάσεως όταν δεν έχουμε επίσημα αναστολή του τμήματος. Χάνουν απλώς το μάθημα, ναι, τα παιδιά αυτά τα οποία δεν βρίσκονται στο σχολείο. Παίρνουν κανονικά απουσία και κάνουν το μάθημά τους. Το 7ο δεν είναι το μοναδικό σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από σήμερα με τηλεκπαίδευση γίνεται το μάθημα και στα 2 τμήματα της 6ης στο σχολείο της Θουρίας. Σήμερα είχαμε και άλλο ένα σχολείο, είναι το στο Δημοτικό Σχολείο Άριος. Ήταν ένας μαθητής, βρέθηκε θετικός, είχε πάει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο σχολείο σήμερα. Βρέθηκε ένας μαθητής θετικός στην 6η τάξη, αλλά επειδή εχθές απουσίαζε η δασκάλα τους και έκαναν συνδιδασκαλία τα 2 τμήματα, γι' αυτό έκανε εισήγηση η κυρία Σπέντζουρα για αναστολή των 2 τμήματων της 6ης τάξης μέχρι τις 3/6. Αυτά λοιπόν, ο ιός είναι ανάμεσά μας, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Ήδη από τους ειδικούς γίνεται συζήτηση τώρα για το τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να μην πάμε σε ένα νέο κύμα της πανδημίας από το ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κάποιος ο οποίος προβλέπει, νομίζω ότι πέφτει σε λάθος.
Αυτό ελπίζουν και οι ίδιοι επιστήμονες, οι οποίοι προβαίνουν σε προβλέψεις για την εξέλιξη της πανδημίας, το προσεχές φθινόπωρο και τον χειμώνα, επισημένοντας ότι παρά την αύξηση των εμβολιασμών, θεωρείται πιθανό ένα νέο πανδημικό κύμα. Δεν αποκλείεται. Πανδημία είναι αυτή. Σημειώνουν επίσης ότι για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει να εμβολιαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου ποσοστό 80 με 85 τουλάχιστον 100% του πληθυσμού. Ας εμβολιαστούν. Κάνουν τους τολμηρούς. Εγώ δεν είμαι από τους τολμηρούς. Παρόλο που δεν έχω κάνει εμβόλιο στη ζωή μου. Δεν έχω κάνει. Το πρώτο εμβόλιο που κάνω τώρα ήταν. Εγώ, καρδούλα μου, προσωπικά έχω κάνει τα εμβόλια και τις δύο δόσεις, οπότε είμαι λίγο ήσυχη. Και βλέπω και ακολουθούν και οι επόμενοι τώρα. Τα παιδιά μου ήδη ξεκίνησαν, οπότε όλα είναι προς το καλύτερο, πιστεύω. Τη μία δόση έχω κάνει. Οπότε είμαι πιο άνετη, να το πω έτσι. Τα παιδιά μου τα έχουν κάνει. Τι κάνουμε, ρε κορίτσια, να προφυλαχτούμε και λίγο. Διακεκριμένοι, έμπειροι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου με τους πολίτες να λένε ναι στον εμβολιασμό και φυσικά στην προσοχή που πρέπει να επιδεικνύουμε για αρκετό διάστημα ακόμη, με το δίπτυχο αυτό να αποτελεί το κλειδί της αντιμετώπισης του προβλήματος. Άμα προσέχουμε, αλλά αφού μόνοι μας δεν προσέχουμε, δεν μας κάνει ο επισκέπτης, όταν γίνουν τα κορονοπάρτι που λένε και το ένα και το άλλο. Να, και εμείς τώρα βγήκαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, απόσταση είχαμε. Αντισηπτικά έχουν περάσει 10 φορές στο χέρι μας. Εγώ είμαι από Ολλανδία. Καλά είμαστε εδώ. Μια χαρά είμαστε εδώ. Στην Ολλανδία είναι χειρότερα. Ούτε ο γιος μου με θέλει να πάω στην Ολλανδία, ούτε αυτοί έρχονται εδώ. Και έτσι δεν θα έχω το πρόβλημα. Πέρσι ήμουν αρκετά φοβισμένη. Φέτος είμαι πολύ καλύτερα. Για πάμε τώρα και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, αυτό με την παραβατικότητα, που όπως όλοι γνωρίζουμε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ειδικά σε πολλές περιοχές του Δήμου Καλαμάτας. Το ενιαίο λοιπόν συντονιστικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας και της ελληνικής αστυνομίας ξεκίνησε πιλωτικά και μάλιστα με κοινές δράσεις. Ο χώρος στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας γίνεται σημείο αναφοράς για έναν επιπλέον λόγο. Εκεί φιλοξενείται το ενιαίο συντονιστικό κέντρο Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας. Είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι, διότι μετά από τόσους μήνες προσπάθειας, συζητήσεων με την αστυνομική διεύθυνση, με τον κύριο Αξιωτόπουλο, φτάσαμε, με το Υπουργείο βέβαια, φτάσαμε στο σημείο λοιπόν πλέον το ενιαίο συντονιστικό κέντρο να είναι έτοιμο και να μπορεί να λειτουργήσει. Οι εργασίες που απαιτούνται στο χώρο έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ έχει τοποθετηθεί και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Πλέον, όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, αναμένονται και οι κάμερες ρύθμισης της κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν πιλωτικά οι κοινές δράσεις αστυνομικής διεύθυνσης και δημοτικής αστυνομίας, οι κοινές περιπολίες πεζών με μοτοσυκλέτες και με οχήματα. Και για τις επόμενες δύο εβδομάδες αυτό θα συνεχιστεί, ώστε να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, να τα αντιμετωπίσουμε και εν ώψη της τοποθέτησης και των καμερών που θα μπουν σε κομβικά σημεία, σε διασταυρώσεις, σε χωριά, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουμε από το Υπουργείο. Όμως παρόλα αυτά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ήδη συνδεθεί με το συντονιστικό περίπου 45 κάμερες που είναι του Δημαρχείου, των Συνεργείων, του Διοκλή και σε άλλες περιοχές που υπάρχουν στο Δήμο Καλαμάτας που έχουν τοποθετηθεί κάμερες. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο στελεχώνεται από προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας και ήδη η πιλωτική φάση της λειτουργίας του ξεκίνησε με τις από κοινού πεζές περιπολίες. Είμαστε βέβαιοι ότι το συντονιστικό έρχεται για να βοηθήσει, για να λύσει προβλήματα και βέβαια περιμένουμε την επίσκεψη του Υπουργού που θεωρούμε θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ώστε να γίνουν και τα επίσημα γένεια και να μας ανακοινώσει βέβαια την ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης με ομάδα όπια. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών που σχετίζονται με τη λειτουργία των δύο υπηρεσιών είναι ο σκοπός λειτουργίας του ενιαίου συντονιστικού κέντρου. Πάμε τώρα στην Αργολίδα και στη συνάδελφο την Κατερίνα την Κουρτέλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Κατερίνα, αύριο έχουμε εκεί τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ προκειμένου να κάνει αυτοψία στις ζημιές έτσι, που έγιναν στις καλλιέργειες. Κοίταξε, Άδης Δέσποινα. Είναι γνωστό ότι με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα εκεί το Μάρτιο που είχε αρκετούς παγετούς κλπ. Είχαμε θέμα όσον αφορά τα πυρηνόκαρπα. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετές καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα εδώ στην Αργολίδα, δηλαδή με ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα κλπ. Έτσι λοιπόν είχαμε κάποιους παγετούς που δημιούργησαν πρόβλημα στις καλλιέργειες με αποτέλεσμα
να έχουν πάθει αρκετές ζημιές κάποιες περιοχές, όχι όλες οι περιοχές της Αργολίδης, αλλά μεγάλο μέρος. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή, αλλά να πω ότι έχει θέμα και το πορτοκάλι. Αυτά που έχουν μείνει τα πορτοκάλια έχουν πολύ χαμηλή τιμή, με αποτέλεσμα να μην διατίθενται. Αλλά είχαμε και το θέμα του Οκτωβρίου του πορτοκαλιού, με τις τιμές τις χαμηλές κλπ. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, έρχεται ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ο κύριος Λικουρέτζος, αύριο στην Αργολίδα. Αρχικά θα κάνει αυτοψία σε διάφορες αγροτικές περιοχές για να δει τις ζημιές. Και σε δεύτερο χρόνο θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, όπου ο αντιπεριφερειάρχης, ο βουλευτής, ο κυβερνητικός, ο κ. Ανδριανός, εκπρόσωποι των συνεταιρισμών, εκπρόσωποι των αγροτών και των ομάδων παραγωγών γενικότερα, θα βρίσκονται εκεί όπου θα θέσουν τα θέματα, θα θέσουν τα αιτήματά τους. Φαντάζομαι θα τα ακούσει και θα τα καταγράψει ο κ. Λικουρέτζος, έχει καταγράψει βέβαια και από άλλες περιοχές, και θα δούμε αν μπορούν τελικά να αποζημιωθούν. Ωστόσο, θα μπουν και κάποια θέματα, νομίζω, αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, γιατί έχουν αλλάξει τα καιρικά φαινόμενα και γενικά οι καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να πρέπει να ενταχθούν κάποια φαινόμενα στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να επιτυχαίνουν αποζημίωσεις οι αγρότες. Αυτό το έχουν θέσει κατά καιρούς. Φαντάζομαι ότι θα τεθεί το θέμα και θα πάρουν απαντήσεις, Δέσποινα. Πραγματικά. Θα πω και κάτι ακόμα. Ναι. Θες να με ρωτήσεις κάτι, είπα. Όχι, απλά λέω επιβάλλεται να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, γιατί τώρα δεν καλύπτει πλέον πολλές ζημιές, με αποτέλεσμα να μένουν ξεκρέμαστοι οι αγρότες μας. Ναι, έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες, το γνωρίζουμε όλοι. Οπότε εντάξει, θα ήταν καλό να αλλάξει προκειμένου να μπορούν να αποζημιώνονται οι αγρότες, μια και πληρώνουν στο ΟΣΔΕ συνέχεια κάθε χρόνο. Πηγαίνουν και δίνουν τα χρήματά τους για να μπορούν να έχουν να τυχαίνουν να αποζημιώσουν. Τώρα, ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, αν θέλεις να αναφερθώ, είναι το θέμα του Φεστιβάλ της Αθηνών Επιδαύρου, το οποίο θα γίνει και φέτος και μάλιστα θα έχει μεγάλη διάρκεια. Θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο και θα τελειώσει το Σεπτέμβριο, Δέσποινα. Θα έχει παραστάσεις στο μικρό και στο μεγάλο θέατρο και θα γίνει και ο αγροτουρισμός που γίνεται αυτή την εποχή στην Επίδαυρο. Άρα λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι ότι και με το θέατρο, γιατί εδώ στην Αργολίδα παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι πολλοί εκείνοι που επισκέπτονται την περιοχή μας για αυτό το λόγο, για να δουν τις παραστάσεις. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη όσον αφορά τον τουρισμό. Επιτέλους, Κατερίνα, έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας. Έτσι. Και το έχουμε ανάγκη όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Να σε καλά. Έτσι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Παρουσιάστηκαν, κυρίες και κύριοι, τα σχέδια του Μνημείου Φωτός, το οποίο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου προς το Δήμο Καλαμάτας. Μνημείο το οποίο θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Τα αναλυτικά σχέδια, τις μακέτες, τα αναπτύγματα και τις λεπτομέρειες του έργου παρουσίασε ο γλύπτης Παναγιώτης Λεμπρινίδης. Τα αναλυτικά σχέδια του Μνημείου Φωτός, τις εγκομετρικές μακέτες του, τα αναπτύγματα και τις λεπτομέρειες του έργου παρουσίασε ο γλύπτης Παναγιώτης Λαμπρινίδης. Το έργο αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου προς το Δήμο Καλαμάτας, ένα μνημείο το οποίο θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η σπήρα και ο κουχλίας είναι τα σύμβολα της δυναμικής. Αυτό το οποίο δεν γίνεται κάτι ξαφνικά, αλλά προετοιμάζεται, δυναμώνει και κάποια στιγμή παρουσιάζεται. Λοιπόν, η μετάβαση λοιπόν μαζί με το σχέδιο του κουχλία παρουσίασαν ένα τέτοιο σχέδιο, δηλαδή ένα οριζόντιο στοιχείο γενεσιουργό. Το οριζόντιο στοιχείο για μένα είναι το σημαντικό στοιχείο του έργου, γενεσιουργό, στο οποίο γεννήθηκε το κάθετο στοιχείο, δηλαδή το αντίθετό του. Άρα από ένα επίπεδο πράγμα που συμβολίζει το πριν το 21, την σκλαβιά, ας το πούμε, πάμε στην ελευθερία, στο κάθετο στοιχείο. Το Μνημείο Φωτός, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο κ. Λαμπρινίδης, είναι ένα σύγχρονο μνημείο της ιστορίας μας, ύψους 3,4 μέτρων, πλάτους 6,84 μέτρων, από μέταλλο, λευκό μάρμαρο και φωτογλυπτικά στοιχεία, ανθεκτικό σε εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες. Ότι είναι ένα στρογγυλό στοιχείο, κάνει ένα διάλογο, δηλαδή είναι ένα στοιχείο 7 μέτρων και πάει να κάνει ένα διάλογο με το συντριβάνι, το οποίο είναι 8 μέτρα, είναι ένα στοιχείο φωτός εδώ, είναι ένα στοιχείο νερού εδώ. Και όσο και αν σας φανεί περίεργο, υπάρχει ένας διάλογος και με το μεγάλο μνημείο των Ηρώων. Και μία προέκταση του κάθετου στοιχείου που είναι η δέσμη. Η δέσμη λοιπόν είναι ένα φωτιστικό το οποίο είναι η αιχμή της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Στο πλαίσιο της όλης παρουσίασης του μνημείου, ο κ. Λαμπρινίδης ανέπτυξε τη σκέψη του και την καλλιτεχνική του ιδέα. Για το έργο μίλησαν παράλληλα και άλλοι φορείς. Τον Παναγιώτη Λαμπρινίδη τον εμπιστευόμαστε. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Έχει αποδείξει το έργο του και την καλλιτεχνική του αξία. Και
και πιστεύω ότι το έργο αυτό είναι ένα σύγχρονο έργο, είναι ένα εξαιρετικό έργο. Γιατί βλέπω ότι πρόκειται ένα έργο αναφοράς μέσα στην πόλη, το οποίο έρχεται με τα στοιχεία του να ενώσει το παρελθόν με το παρόν, φέρει τόσα αρχιτεκτονικά κλασικά στοιχεία όσα πρέπει, με αφαιρετικό και απέριτο τρόπο. Να έχει τη δυνατότητα να το γιορτάσει με ένα εμβληματικό, όπως θα λέγαμε, έργο. Και το συγκεκριμένο έργο του Παναγιώτη του Λαμπρινίδη είναι ένα εμβληματικό μνημείο. Το μνημείο αυτό, το μνημείο Φωτός, απασχόλησε και την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Υπήρξε ένταση, υπήρξαν έτσι διαφωνίες, ζητήθηκαν εξηγήσεις και στο τέλος είχαμε και αποχωρήσεις όλων των μειοψηφιών από την συνεδρίαση. Μετά από καιρό, οι τόνοι ανέβηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Από την ένταση λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Κύριο ζήτημα, η υπόθεση που σχετίζεται με το μνήμιο Φωτός. Παράκληση θερμή να ξαναδούμε το θέμα της χωροθέτησης. Ότι το έργο αυτό άξιζε ενός δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν πανελλήνιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό. Στην τοποθέτηση του Δήμαρχου Καλαμάτας, πέρα από την όλη πολιτική διάσταση, ανέφερε πως περιμένει και τις απαντήσεις των αρμοδίων φορέων που έχει απευθυνθεί επίσημα. Περιμένω έργο και σε όσο αφορά την αποδοχή αλλά και τη χωροθέτηση, έρχεται με την ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επαιτειακής Επιτροπής. Γιατί δεν είστε μέσα σε αυτές τις επιτροπές? Δεν σας κάλεσα δύο φορές να συμμετέχετε στις επιτροπές? Γιατί δεν μπήκατε? Μια δωρεά λοιπόν είναι που ο Δήμος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την αποδέχτηκε. Μια δωρεά ενός σύγχρονου μνημείου Φωτός από το Ίδρυμα. Και ιδιαίτερως σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Το οποίο, ας μην ξεχνάμε, έχει υιοθετηθεί ως δράση μέσα από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Οι παρατάξεις αντιπολίτευσης επέμειναν το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλετε να το βάλετε στη ψηφοφορία. Θα πάρουμε ένα θέμα που δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία των προτάσεων σε ψηφοφορία. Το θέμα έχει εξαντληθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Από την πλευρά της η πλειοψηφία υπογράμμισε πως αρμόδια για τις όποιες αποφάσεις είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις αρμοδιότητες Α του Δημάρχου, των άλλων οργάνων διοίκησης του Δήμου, του Συμβουλίου Τοπικών Κοινοτήτων, του Προέδρου τους, της Οικονομικής Επιτροπής, της Ποιότητας Ζωής. Δεν έχει δικαίωμα εκεί. Εν τέλει και μετά από πολλές αντιπαραθέσεις, οι μειοψηφίες αποχώρησαν. Να εκφράσουμε ως όργανο την γενική μας διάθεση. Πώς κρίνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε το δικαίωμα και οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλετε. Συνεχίστε τον ίδιο δρόμο. Εμείς αποχωρούμε. Και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να βάλετε το θέμα στην ψηφοφορία για να εκφραστεί η πολιτική βούληση. Στην Οικονομική Επιτροπή, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις. Εκφράζοντας με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τη δυσφορία μας. Και εμείς θα φύγουμε από τη συνεδρίαση. Δεν καταλαβαίνω προς τι αυτή η αντίδραση. Πρώτον, μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο από τη φύση του δεν μπορεί να στέκει σε άλλο εκτός από ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Εκεί πρέπει να σε κεντρικό σημείο. Άλλο σχετικά έχουν ληφθεί αποφάσεις τόσο από τις επιτροπές όλες και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Μια τοιχογραφία εμπνευσμένη από ιστορικές στιγμές της Επανάστασης στην περιοχή μας, η οποία αναπαριστά το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να κρατάει ένα κλαδί ελιάς, ό,τι απέμεινε δηλαδή από τις καταστροφές του Ιμπραήμ Πασά του το 1827, που κατέκαψε το Μεσσηνιακό Κάμπο για να αποδυναμώσει τους Έλληνες. Κοσμεί λοιπόν από σήμερα τον τοίχο παραπλεύρος του Καπί Μεσίνης. Στον τοίχο παραπλεύρος του Καπί της Μεσίνης αναπτύχθηκε μια ξεχωριστή τοιχογραφία, εμπνευσμένη από τις ιστορικές στιγμές επανάστασης. Τα πλαίσια των δράσεων που υλοποιούμε για το επαιτειακό έτος 2021, τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, προχωρήσαμε στην υλοποίηση αυτού του σκίτσου, αυτής της τοιχογραφίας. Συνδυάζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την αυταπάρνηση και τον πατριωτισμό διαχρονικά των Ελλήνων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη που ανέλαβε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση αυτού του έργου,
καθώς και τη Σχολή Καλλιτεχνών και την υπεύθυνη, την επιβλέπουσα του έργου, την κύριο Χατζηζάβα, για την όλη συμβολή της. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Μοριάς 21 και στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, που σε συνεργασία με εμβληματικούς δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου, στους οποίους εδραιώθηκε ο αγώνας για την ανεξαρτησία, δημιουργούνται δημόσιες ιστορικές στοιχογραφίες που έχουν κάτι να αφηγηθούν. Η Μεσίνη είναι με μεγάλη ιστορία και παράδοση. Αυτό καταγράφουμε και στο γκράφιτι. Πριν προχωρήσω να πω δύο λόγια για το γκράφιτι, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, που είναι εδώ τα παιδιά που ζωγραφίζουν, ο Θανάσης Κρέτσης, ο Δημήτρης και ο Χαράλαμπος Κρέτσης, τον κύριο Αλεβιζόπουλο που ήταν η ψυχή της σχολής και μας βοήθησε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η τοιχογραφία αναπαριστά το Θεόδωρο Κολυγοτρώνη να κρατά ένα κλαδί ελιάς, ό,τι απέμεινα από τις καταστροφές του Ιμπραήμ Πασά το 1827, που κατέκαψε τον Μεσσηνιακό κάμπο για να αποδυναμώσει τους Έλληνες. Με χαρακτηριστικά τα λόγια του γέρου του Μοριά, ότι οι Έλληνες δεν προσκυνούν, ακόμα και αν τους απομείνουν μόνο πέτρες. Η Μεσσήνη ήταν στα χέρια του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ το 1827, φεύγοντας, έκαψε τα πάντα. Και ο Κολοκοτρώνης, γυρνώντας προς τον Ιμπραήμ, αυτό έχει η αναπαράσταση εδώ, αναφέρει: τα δέντρα δεν εναντιώνονται σε κανέναν, μόνο οι άνθρωποι εναντιώνονται. Όχι τα δέντρα, όχι τα σπίτια που μας έκαψες, μόνο πέτρα επάνω στην πέτρα να μην μείνει. Εμείς δεν προσκυνούμε. Τι τα δέντρα μας κι αν κόψεις και τα κάψεις, τη γη δεν θέλει να σηκώσεις. Το είπε ο Κολοκοτρώνης και βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχουμε ελεύθεροι και ζούμε μέσα σε όλη αυτή την ομορφιά που έχουμε στη χώρα μας. Εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την ομάδα μου που είναι ο αδερφός μου, ο Δημήτρης και ο Μπάμπης Κρέτσης. Κάνουμε όλη αυτή τη δράση, μας δίνεται μάλλον μια ευκαιρία να συμβάλλουμε κι εμείς στην τιμή που κάνουμε σε αυτούς τους ήρωες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Αυτά λοιπόν. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στη Σύση την Τριάντου να μας πει άλλες ειδήσεις ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα Σύση. Καλησπέρα Δέσποινα. Γάμους και βαπτίσεις έχει το μενού. Έτσι, έχει γάμους και βαπτίσεις. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει αγωνία. Έτσι, όσοι έχουν προγραμματίσει το γάμο τους, περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Θα το ακυρώσουν και φέτος, γιατί πέρυσι ακυρώθηκαν πάρα πολλοί γάμοι. Πραγματικά, ταλανίστηκαν αρκετοί που ήθελαν να γυρίσουν, να πάνε στις εκκλησίες και να ξεκινήσουν τον κοινό τους βίο. Από 1η Ιουνίου θα μπορούν να γίνονται γάμοι και βαπτίσεις, υπό συγκεκριμένα μέτρα βεβαίως. Το πρώτο σκέλος χωρίζονται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το θρησκευτικό κομμάτι και τα μέτρα για τους ναούς. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν μέχρι στιγμής και όσα ισχύουν από τούτο και στο εξής. Το δεύτερο εστιάζει το κομμάτι στις κοινωνικές εκδηλώσεις, το γλέντι δηλαδή που θα ακολουθεί των γάμων και των βαπτίσεων. Να ξεκινήσουμε με τις τελετές, με όσα ισχύουν για τους ναούς και τις εκκλησίες για γάμους, βαπτίσεις, τα μυστήρια αυτά. Τα μέτρα είναι πανομοιότυπα με όσα ισχύουν, όσα ίσχυαν το Πάσχα. Κανονικά επιτρέπεται ο γάμος και η βάπτιση με τους όρους που γίνεται η Θεία Λειτουργία, όπως ορίζει η τελευταία οικία. Εντός του ναού μπορεί να υπάρχει ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά, με ανώτατο όριο τα 100 άτομα, μέσα ή έξω. Δηλαδή μπορεί να είναι για παράδειγμα 20 άτομα εντός του ναού και τα 80 εκτός του ναού. Στον προάβλιο του ναού και όχι γενικώς έξω, μπορεί να είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά. Είναι αυτονόητο ότι τόσο στους γάμους όσο και στις βαπτίσεις, όσοι βρίσκονται εντός και εκτός, φορούν μάσκα, κρατούν τις σχετικές αποστάσεις τους. Αυτό δεν αλλάζει, είναι ένα προαπαιτούμενο. Μέτρο που παραμένει θέλεις. Ακόμα, ναι. Ναι. Σχετικά με τους ναούς και όχι μόνο τους χριστιανικούς, επικρατεί μια έτσι σχετική ανακούφιση στους ειδικούς και το κυβερνητικό στρατόπεδο, να σου πω Δέσποινα, διότι στο άμεσο διάστημα δεν υπάρχουν οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές που θα δημιουργήσουν έτσι ένα συγχρονισμό, οπότε αυτό είναι γενικά ένα καλό Ναι, γιατί ένα δεν καλό έχουμε τώρα εκτός του Αγίου Πνεύματος, μετά πάμε 15 Αυγούστου. Έχουμε υπάρχει ένα διάστημα που δεν υπάρχουν έτσι μεγάλες γιορτές, ναι.
Να σου πω συνοπτικά τα μέτρα για τους γάμους και τις βαπτίσεις είναι τα self-test, τα υποχρεωτικά self-test για τους ιερείς, νεοκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό που θα βρίσκεται εντός των ναών. Προβλέπονται οι μάσκες, οι αποστάσεις, το ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά όπως είπαμε, με ανώτατο όριο τα 100, ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά όπως είπαμε στους εξωτερικούς χώρους των ναών, η χρήση της μάσκας. Τώρα για το γλέντι και τους γάμους, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Τι θα ισχύσει σε αυτό? Από 1η Ιουνίου λοιπόν ξεκινούν αυτές οι εκδηλώσεις. Ανώτατο όριο είναι τα 100 άτομα. Δεν επιτρέπεται η μουσική στο γλέντι. Θα χορέψουμε σκεπτόμενοι νοερά τις μουσικές. Σύση, το βλέπω εγώ. Θα κυρωθούν πάλι οι γάμοι φέτος. Νομίζω ναι, είναι ζήτημα. Εκτός αν με ένα είναι μικρό ζήτημα. Τώρα, κινητό. Τώρα γάμος χωρίς να χορέψει η νύφη και ο γαμπρός, χωρίς να χορέψουν οι καλεσμένοι, δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι ως Έλληνες είμαστε εφευρετική. Αν μη τι άλλο, τα κινητά θα τα χρησιμοποιήσουμε δεόντως για αυτή την περίπτωση. Για να δούμε. Θα δούμε όμως τώρα πώς θα πάνε όλα αυτά. Και ξέρεις στιγμή... αυτό, Σύση, είναι και αλυσίδα. Γιατί αν δεν γίνουν πάλι γάμοι φέτος, είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα που μένουν για άλλη μια χρονιά χωρίς αντικείμενο. Και είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Να σου πω και ένα άλλο τώρα που το υπενθυμίζουν και τα κυβερνητικά στελέχη. Αν ένα ζευγάρι που θέλει να παντρευτεί το κάνει σε ένα κατάστημα εστίασης, τότε δεν ισχύει το όριο των 100 ατόμων. Α, δίνει. Οπότε, μια εναλλακτική, έτσι. Υπάρχει. Ωραία. Αυτή η εναλλακτική. Εν ολίγης μπορούν να είναι εκατοντάδες οι καλεσμένοι, αλλά σε ένα κατάστημα εστίασης. Μάλιστα, και σε διαφορετικά τραπεζάκια. Ναι, το κάνουν, το διαμορφώνουν διαφορετικά. Εδώ να σου πω όμως ότι για τα κέντρα εκδηλώσεων και τα κτήματα, ναι, το όριο παρατείνεται στα 100 άτομα. Μάλιστα. Ήταν λιγότερο, οπότε τώρα έχουμε αυτή την επιλογή. Είναι ένα θέμα αυτό. Φυσικά. Για να πάμε στο επόμενο έτσι, θέμα μας, Σύση. Πανελλήνιες 2021. Βλέπουμε μία ανατροπή ήρθε χθες από το Υπουργείο Παιδείας. Πλέον η τρίτη λυκείου, πότε σταματάει τα μαθήματα? Νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα. Αυτό έγινε γνωστό σήμερα από την Υφυπουργό, την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία υπέγραψε μια τροποποιητική απόφαση με την οποία τα μαθήματα της τρίτης λυκείου ολοκληρώνονται την Τετάρτη 2 Ιουνίου. Ενώ η προηγούμενη απόφαση μιλούσε για 11 Ιουνίου, ημερομηνία που παραμένει εκτός από την τρίτη λυκείου. Αυτή Μάλιστα. είναι η διαφορά. Αυτή είναι η τροποποιητική. Ορίστηκε αυτή η ημερομηνία ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους των ημερήσεων και εσπερινών γυμνασίων, των ειδικών γυμνασίων. Είναι μια λίστα από λύκεια τα οποία θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν λίγο νωρίτερα. Έτσι. Στις αίθουσες. Ακόμα εντάξει, βέβαια για τους υποψήφιους έτσι, είναι σημαντικό να λήξει και νωρίτερα το σχολικό έτος για να έχουν το περιθώριο να διαβάσουν και όλες και περισσότερο. Να σου πω επίσης ότι για την τρίτη τάξη των ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων, των ειδικών λυκείων, ενιαίων λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών της χώρας, ως ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους ορίζεται η Τετάρτη 2 Ιουνίου. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να το ξέρουν όλα τα παιδιά τα οποία επιθυμούν να προγραμματιστούν. Ναι, ναι, βέβαια, καλό είναι να το ξέρουν. Τώρα εντάξει, σε γάμους δεν ξέρω αν θα πάμε, να μας καλέσουν φέτος με 100 άτομα, δεν χωράμε, έτσι. Θα πάμε εκδρομή όμως, θα πάμε καμία διακοπές, τι θα κάνουμε? Κάτι θα κάνουμε, γιατί από σήμερα ξεκινά αυτή η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Πολλοίς κόσμος είναι ο οποίος το επιλέγει, το εκμεταλλεύεται. Τώρα, σύμφωνα με τον οδηγό που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εργασίας, αυτό το παραθυράκι, το χρονικό παραθυράκι της υποβολής των αιτήσεων ανοίγει και σήμερα και κλείνει στις 15 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη. Στα μέσα Ιουνίου θα λειτουργήσει και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, το οποίο θα είναι και φέτος αρκετά ενισχυμένο. Το πρόγραμμα τώρα να πούμε του ΟΠΕΚΑ, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, προσφέρει διακοπές διάρκειας 6 ημερών σε 53.500 δικαιούχους. Τα βάουτσερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 5 Ιουνίου έως και τις 30 Μαΐου του 2022. Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε φαντάζομαι πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να επωφεληθούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας. Για την υποβολή θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπά, τα οποία, λοιπά έγγραφα τα οποία μπορούν να μάθουν μπαίνοντας, ρωτώντας και στα ΚΕΠ.
Ναι. Όπως είναι το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, πάσχουν από κάποιες αναπηρίες, θα πρέπει να υπάρξει μια πιστοποίηση αναπηρίας. Είναι κάποια δικαιολογητικά ανακατηγορίες και ιδιαιτερότητες τα οποία μπορούν να ενημερωθούν από το ΚΕΠ και να μάθουν. Βεβαίως, θα τα μάθουν. Υπάρχει και μια λίστα με τα νησιά που μπορούν να δουν ποια νησιά είναι αυτά τα οποία δέχονται βάουτσερ και να δουν τον προορισμό της αριστείας τους. Θα δοθεί βέβαια και η λίστα που μπορούν να απευθυνθούν όσοι είναι δικαιούχοι. Για να πάμε τώρα έτσι τελειώνοντας το αστυνομικό μας έτσι δελτίο, στο ευρύτερο βέβαια πλαίσιο. Έδωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης, έδωσε μια απόρρητη έκθεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη δράση ομάδων εκβιαστών. Είναι και η Καλαμάτα μέσα. Είναι μια πολυσέλιδη έκθεση, 100 σελίδες αναλύουν τη δράση, δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη δράση αυτών των ανθρώπων. Είναι πολύ ισχυρές εγκληματικές ομάδες. Έδρα τους ήταν κυρίως η περιοχή της Αττικής. Μιλάμε για εκβιασμούς, για δολοφονίες, για λαθρεμπόριο, για επιχειρήσεις βιτρίνας που περιγράφονται σε αυτή την πολύ, με μεγάλη λεπτομέρεια έκθεση την οποία κατέθεσε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δρούσαν λοιπόν σε Πάτρα, σε Αγρίνιο, σε Ζάκυνθο, σε Καλαμάτα όπως είπες και στη Μύκονο. Στόχος και η πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Χρυσοχοίδη είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα κρούσης της αστυνομίας και δικαιοσύνης η οποία θα αναλάβει μια ευρείας κλίμακας έρευνα για την ελληνική αυτή η μαφία, να τη βάλουμε σε εισαγωγικά αν θέλεις, στα πρότυπα της επιχείρησης Καθαρά Χέρια που διεξήχθη στην Ιταλία τη δεκαετία του 90, ούτως ώστε να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα. Για να δούμε. Ναι. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Και να πάμε εμείς τώρα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες και να ξεκινήσουμε με την ΑΗ Εφημερίδα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να δωρήσουν 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε φτωχότερα έθνη. Μάλιστα, μια σημαντική κίνηση αυτή. Επιχείρηση Ελευθερία ανοίγει το πρωί της Τετάρτης η πλατφόρμα ραντεβού για τους 35 έως 39 ετών. Και το επόμενο θέμα, κανένα αεροπλάνο στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας μετά τις κυρώσεις, το tweet του Σαρλ Μισελ. Μάλιστα, και συνεχίζουμε με την ΑΕ Εφημερίδα. Ένταση στην προανακριτική, καλογρίτσα σε πολλάκι, παλικάρι της Φακής, έλα να τα πούμε έξω οι δυο μας. Μάλιστα, πάμε στη Newsit. Πέθανε 63χρονη στη Μυτιλίνη από επιπλοκές του εμβολίου της AstraZeneca. Πόσα άλλα περιστατικά είναι στο μικροσκόπιο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, αυτές είναι οι δυσάρεστες εξελίξεις. Ελεύθερος με όρους ο 48χρονος δάσκαλος που έστελνε εσχρά μηνύματα σε μαθήτριες δημοτικού. Το επόμενο θέμα, ξύπνησε η 48χρονη που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας με θρόμβωση μετά το Johnson & Johnson. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που ζήτησε. Θετικό αυτό, έτσι μια θετική και ευχάριστη εξέλιξη. Πάμε στην ιστοσελίδα του Best. Μούγκα από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Αντιδράσεις και βολές. Ένα θέμα πολύ σοβαρό εν ώψη και της συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας 1η Ιουνίου. Μετρούν πληγές μετά τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Με εξοπλισμό ενισχύει η περιφέρεια Πελοποννήσου την πυροσβεστική. Πραγματικά άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές η πυρκαγιά στην Κορινθία. Στη Μεσίνη μια ξεχωριστή τοιχογραφία με το γέρο του Μοριά. Αυτά κυρίες και κύριοι γράφουν σήμερα οι ιστοσελίδες. Εσείς μπορείτε να ξεναγηθείτε και να διαβάσετε ακόμα περισσότερα. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Επίπλοκο Μόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλοκο Μόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σικική, 68 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σικική, συνεχίζουμε μαζί. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Trans, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Trans, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα πάμε στο νομό Ηλίας, όπου το επιμελητήριο Ηλίας διοργανώνει την Πέμπτη διαδικτική μερίδα με θέμα η κρουαζιέρα μετά την πανδημία. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Νικολούτσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνετε? Ετοιμάζεστε για την ημερίδα, έτσι? Νομίζω ότι η κρουαζιέρα είναι ένα σημαντικός στον τουρισμό στον τόπο, ειδικά για τον Κατάκολο και την Λιβύα, για την Κεφαλονιά, εν μεριά της Άγκης, αλλά και η Μεσσηνία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Ξέρετε καλά ότι το 20 ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά, ήταν στο μηδέν. Το 21 ξεκίνησε σιγά σιγά δειλά, μπορώ να πω,
και νομίζω ότι φέτος η πορεία θα καθορίσει η φετινή και το πρόγραμμα για το 22 που αναμένουμε να επανέλθει σε κάποια κανονικά επίπεδα. Ξέρετε καλά ότι η διαχείριση του κόσμου στο Κρασερόπλιο είναι μια δύσκολη ιστορία. Πρέπει σε ένα μικρό χώρο να είναι, βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, άρα τα θέματα ασφαλείας προηγούνται. Ήδη ξεκίνησαν, είχαμε τις δύο πρώτες αφήξεις στο κατάκολο, Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε κάποιες αφήξεις ακόμη, αλλά παρόλα αυτά εγώ επιμένω ότι πρόκειται για την πρόβα Generale για το 2022. Κατά τούτο, ωστόσο, να σταθούμε, κύριε Νικολούτσο, να σταθούμε λίγο στα δύο κρουαζιερόπλια που ήρθαν στο κατάκολο. Ωστόσο, οι επαγγελματίες εκεί, ενώ ήταν προετοιμασμένοι, είδαν τους επισκέπτες να φεύγουν με τα λεωφορεία. Δεν ξέρω αν κέρδισαν από αυτές τις αφήξεις. Η κρουαζιέρα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ακουμπάει, δεν διαχέεται στην επιχειρηματική κοινότητα. Ναι. Το έκαναν με πολύ αυστηρά πλαίσια, για να διαφυλάξουν αυτό που σας προείπα στην αρχή, ότι ξεκινάνε με ασφάλεια. Και οπωσδήποτε για μας ήταν ένα σοβαρό θέμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έμειναν άνεργοι για το 20. Και μάλιστα θέλω να σας αναφέρω εδώ ότι ενώ αυτές ήταν επιχειρήσεις προσανατολισμένες 100% στον τουριστικό τομέα, δεν έτυχαν βοηθείες από τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, γιατί δεν ήταν καταχωρημένες ως επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Ειδικά στο Κατάκολο και στην Ολυμπία, ένα σύνολο από καταστήματα που είναι προσανατολισμένα 100% στο θέμα της κρουαζιέρα. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι έτσι έγινε. Εμείς κάνουμε αυτή την εκδήλωση με πολύ σημαντικούς ομιλητές και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε και τον κύριο Μπρά που ήταν από τον λιμένα του το λιμάνι του... του Ηρακλείου. Ήταν η κυρία Μακαντάση, η οποία έχει κάνει τη μελέτη για τη διανέωση, και την κυρία Παλάση από το CTM Cruise, από γραφεία που υποστηρίζουν τις κρουαζιέρες. Εμείς επιλέξαμε να φέρουμε ανθρώπους της αγοράς να ακούσουμε από αυτόν τα στόματα ποια είναι η πορεία της κρουαζιέρας, ώστε να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται δηλαδή στους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα, με σκοπό να γίνουμε και εμείς όσο μπορούμε καλύτεροι. Άρα θα ακούσουμε αυτά που θα λεχθούν εκεί και με βάση αυτά που θα λεχθούν και εμείς θα κοιτάξουμε να ετοιμάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το χώρο μας, ώστε να είναι θετικός για την υποδοχή τουριστών, γιατί η κρουαζιέρα είναι ένας, έχει να γνωρίζεται κατά κάποιο τρόπο μεσοπρόθεσμα. Δηλαδή φέτος δείχνουμε κάποια θέματα, να πάει καλύτερα το 22, ακόμα καλύτερα το 23. Είναι βραδία η ανάγκη της κρουαζιέρας, αντιλαμβάνεστε πλήρως τον λόγο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απ' αυτά είναι σημαντικό, γιατί με τις στο Κατάκολο είχαμε εποχή που φτάσανε και το 1 εκατομμύριο τουρίστες. Καταλαβαίνετε, το νούμερο είναι πολύ πολύ μεγάλο και η απώλειά του πονάει ακόμα περισσότερο. Με αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση, τι στοχεύετε ακριβώς? Εξήγησα. Στοχεύουμε να μάθουμε εμείς που είμαστε του τομέα τουρισμού, και εννοώ εμείς, δηλαδή προσωπικά εμένα, αλλά το τουριστικό τομέα που αντιπροσωπεύει σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας. Να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα, να ακούσουμε από υπεύθυνα χείλη, όχι με κουβέντες τρίτων, και να μας δώσουν αυτοί οι άνθρωποι ποια είναι η εικόνα και να ακούσουμε και τις απόψεις τους πώς πρέπει να ετοιμαστούμε για το καλύτερο. Και αφού πάρουμε αυτές τις πληροφορίες, θα κοιτάξουμε εμείς πώς θα συστηματοποιήσουμε τις συνεργείες μας στην κατεύθυνση του σύγχρονου τουρισμού κρουαζιέρας. Η προετοιμασία, είπατε και νωρίτερα, είναι να γίνει για το 2022. Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Από ό,τι βλέπουμε, η εκτίμησή μας είναι το 2021, είναι μια πρόβα Generale. Και οι εταιρείες της κρουαζιέρας είναι εταιρείες κολοσσοί, όπως ξέρετε, με τεράστιες επενδύσεις. Αυτοί θα πάνε βήμα-βήμα για να κερδίσουν το χαμένο χρόνο. Νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουν πολλά πράγματα φέτος, επιδιώκουμε να πάνε το 2022. Πιστεύουμε τότε που θα έχουμε πιο περισσότερο εμβολιασμένο ποσοστό πληθυσμού, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους. Αλλά παρόλα αυτά, πρέπει από φέτος να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα και να δούμε με τα μάτια των ειδικών ποιο είναι το μέλλον της κρουαζιέρας και πώς θα προετοιμαστούμε καλύτερα να υποδεχτούμε αυτό το τουριστικό προϊόν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια να δούμε και ποιες πόρτες θα χτυπήσουμε, γιατί ξέρετε, η κρουαζιέρα έχει διπλό στόχο. Ο ένας είναι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και επισκέπτονται τα μουσεία, διασκεδάζουν και λίγο, απολαμβάνουν τις ομορφές του τόπου, αλλά είναι και σε σημαντικό ποσοστό και δυνητικοί μελλοντικοί επισκέπτες. Ώστε αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν το μέρος του είναι οικείο και να αποφασίσουν κάποια στιγμή να κάνουν διακοπές στον τόπο μας. Και είναι μια δράση που δεν ευθύνεται στην Αττική Ηλία. Καταλαβαίνετε
ότι έχει ενδιαφέρον και για την Κεφαλονιά και για τη Ζάκυνθο, αλλά και για τη Μυσσηνία. Έτσι ακριβώς. Είναι και αλληλένδετα όλα και το ένα καλύπτει το άλλο, είναι γεγονός. Κύριε Νικολούτσο, να πούμε έτσι δύο πράγματα χρηστικά για αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν την ημερίδα. Γίνεται την 5η, 27 Μαΐου, από τις 5.30 έως τις 7.30 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν τα links αυτά και μάλιστα το link, επειδή δεν μπορεί να τη γράψουν μερικοί, να είστε στη σελίδα του επιμελητηρίου, Ελία Τσάμπερ, επιμελητήριο Ηλία, θα είναι εκεί ανακτημένη το link, στο οποίο το πατάνε και μπαίνουν κατευθείαν. Θα το έχουμε στο YouTube συνέχεια, δεν είναι πολύ απλές οι διαδικασίες. Mm-hmm. Αλλά θέλει ένα σύγχρονο τρόπο προσέγγισης, αφού είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτά τα webinars αντί για φυσικές παρουσίες. Θα μπορέσουν όσοι λάβουν μέρος να κάνουν και ερωτήσεις στους ομιλητές? Έχουμε αφήσει και κάποιο χρόνο στο τέλος για να γίνουν ερωτήσεις. Έχουμε βάλει τους τρεις βασικούς αυτούς ομιλητές. Έχουμε τους δημάρχους Πύργου, που είναι και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κατά κόλλου, τον δήμαρχο της Κυλλήνης, καθώς επίσης, γιατί έχει το εκεί ένα μεγάλο λιμάνι ευρωπαϊκό, καθώς και τον δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι ο βασικός πόλος επισκεψιμότητας, να κάνουμε μια μικρή τοποθέτηση από το επιμελητήριο και μετά θα μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις. Στους βαθμούς που δυνατόν θα απαντήσουμε την ίδια μέρα ή και αν δεν προλάβουμε, θα στείλουμε την ενημέρωση που θέλουν μέσω αυτής της διαδικασίας που έχουμε εφαρμόσει. Αλλά περισσότερο είναι μια εκδήλωση για την καλύτερη δικιά μας προετοιμασία. Ναι. Δεν απευθύνεται σε κάποιο υπουργείο, σε κάποια αρχή κλπ. Απευθύνεται σε εμάς τους ίδιους, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι και να γίνουμε πιο φιλικοί για τον επισκέπτη. Κύριε Νικολούτσο, έτσι να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Ανεξάρτητα με την κρουαζιέρα, φέτος ποια είναι η εκτίμησή σας για την τουριστική κίνηση στην περιοχή σας? Κοιτάξτε, εμάς ο τουρισμός στην Ηλία, μπορώ να πω, αντίστοιχο προφίλ έχετε και στη Μυσσηνία, είναι ο ένας ο τουρισμός κρουαζιέρας, ο δεύτερος είναι ο επισκεπτικός τουρισμός. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να δουν την Ολυμπία, να δουν τα άλλα μέρη, το μία UNESCO που έχουμε εδώ, γιατί έχουμε την επικουρία από όλα τις βάσεις, το αρχαίο κάστρο του Κλεμούτς, αντίστοιχα έχει και η Ισπανία και η Μυσσηνία, τα καλά τα δύο θέματα. Αυτός ο τουρισμός, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τα σχολεία, γιατί όλα τα σχολεία τα ευρωπαϊκά συνήθιζα για πολλά χρόνια κατά τις διακοπές του Πάσχα και μετά να κάνουν μια εκπαιδευτική διαδρομή στην Ολυμπία, αυτό δεν έγινε. Έτσι, άρα ελπίζουμε γι' αυτό πρέπει να επανακάμψει. Και βέβαια μετά υπάρχει ο τουρισμός ήλιος και θάλασσα, ο παραθεριστικός τουρισμός, ο οποίος ακόμα είναι ένα μεγάλο άγνωστο σχή. Λένε να αρχίσουν κάποια πράγματα τον Ιούνιο, αλλά έτσι για την ώρα δεν είναι. Και εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το θέμα της Ολυμπίας, γιατί ξέρετε κάτι. Και ο Ολυμπισμός τα τελευταία χρόνια δεν πήγε καλά. Είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, οι οποίοι δεν ήταν οι αναμενόμενοι. Καθώς επίσης και αυτές οι οριστείες, αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο επηρεάζουν το Ολυμπιακό κίνημα παγκόσμιο. Παρόλο που εδώ υπάρχουν και σοβαρές εγκαταστάσεις, έδρα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, έχουν τέτοια πράγματα κλπ. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και είμαστε σε μια φάση και εμείς αναζήτηση νέων δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με τον αρχαίο τόπο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Ολυμπία έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι ένας αρχαίος τόπος που προβάλλεται στο σήμερα μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτή είναι η διαφορά του από ένα άλλο μνημείο. Καταλάβατε. Κατά τούτο αυτό το μνημείο έχει μια ιδιαίτερη βασία μας. Αλλά πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Πρέπει να αλλάξουμε και την προσέγγιση της ταυτότητας τόπου μας. Απέχει πάρα πολύ η σύνδεση με την γαστρονομία. Το ξέρετε καλά. Και στη Μυσσηνία το ξέρετε καλά αυτό. Να έχουμε τόσο ψηλό διατροφικό πλούτο. Δεν απολαμβάνουν οι τουρίστες μας αυτά τα πλέον εκτήματα τα μεγάλα. Άρα νομίζω είναι σε μια στιγμή και αυτό κάνει και η εκδήλωση για την κρουαζιέρα. Πρέπει να ξαναδούμε γρήγορα, πολύ γρήγορα και αποτελεσματικό, το νέο τουριστικό προφίλ αυτό. Νομίζω ότι το παλιό μοντέλο που ξέραμε δεν ξέρω τι τύχη θα έχει στο μέλλον. Πρέπει να τα ξαναδούμε. Και ξέρετε κάτι, ο τουρισμός είναι καταλυτικό θέμα για την εθνική οικονομία. Μιλούσαμε κάτι φίλους με Αμερικανούς προημερών και τους έλεγα για τις συνέπειες της πανδημίας. Τα ακούγανε κάπως, γιατί σου λένε είναι πράγματι μεγάλες συνήθειες εδώ, αλλά εμείς έχουμε την τεχνολογία, καταλαβαίνετε όλα αυτά που μιλάμε και τώρα και το Skype και το Zoom και λοιπά, καταλήγουν κάποια ωφέλη στις Αμερικάνικες εταιρείες κόλους τους. Έχουν αυτό το θέμα και το ξεπερνάνε. Εμείς όμως αυτή η αντίστοιχη βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Άρα θέλει κοίταμα προσεκτικό, με γρήγορες αποφάσεις, με φαντασία και καινοτομία, για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Και βέβαια με τη σωστή προβολή του τόπου μας, κύριε Νικολούτσο, γιατί αν δεν προβάλλουμε και τα πλεονεκτήματα που έχουμε, δεν μπορεί να τα γνωρίζουν οι τουρίστες και οι επισκέπτες, έτσι δεν είναι?
Για προβολή θέλω να πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι προβολή, πρέπει να γίνει προβολή κλίμακος. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε εύκολα το ένα κομμάτι από το άλλο. Πρέπει η Πελοπόννησο παρουσία να παίζει όλοι μας. Είναι πολύ βασικό. Και εδώ έχουμε μείνει σε κάποια πράγματα πολύ πίσω. Εγώ γνώριζα για παράδειγμα ότι ο Μεταξάς είχε κάνει τον δρόμο πύργος Ολύμπια Βυτεία για να συνδέσει την Ολυμπία με τους αγγλικούς χώρους της Μαντινίας και το επίτρεπε με εκείνο. Εμείς τότε δεν καταφέραμε να βάλουμε μια μαξά χώμα και είπαμε μείνει στην ίδια κατάσταση που ήταν το 36. Αυτά είναι ελλείμματα και δείχνουν μια έλλειψη φαντασίας που μας χαρακτηρίζει τους νεότερους Έλληνες και νομίζω αυτό είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν σε μια τελείως διαφορετική βάση αν θέλουμε να μην χάσουμε το τρένο οριστικά. Μάλιστα. Κύριε Νικολούτσο, και ένα τελευταίο να πούμε σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν πολλές πληγές από την πανδημία και βέβαια έχουμε την επανεκκίνηση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολη αυτή η επανεκκίνηση για όλες τις επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, η πανδημία θα αφήσει πολλούς λαβωμένους πίσω. Εμάς μας ενδιαφέρουν όλες οι επιχειρήσεις. Θέλουμε όλοι οι συναδελφοί μας να ξαναμπούν στην κανονικότητα. Θέλω να είμαι αισιόδοξη αυτό το θέμα. Mm-hmm. Γιατί μετά από αυτά που τραβήξαμε, πρέπει να βάλουμε μπροστά την αισιοδοξία μας, την οποία, ξέρετε κάτι, ή το θέλουμε είτε όχι, την εκπέμπουμε. Και ο επισκέπτης βλέπει, ο καταναλωτής βλέπει. Και βλέπει αυτό που λέμε λαϊκά τα μούτρα του καθενός. Άρα πρέπει να βάλουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Βέβαια, πάμε σε μια καινούργια οικονομία, μας ενδιαφέρει η καινοτομία, μας ενδιαφέρουν πολλά πράγματα. Και βέβαια, έχουμε ένα μεγάλο θέμα, αν μου επιτρέψετε να σας πω, με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν βαθύνει μεγάλα χρέη, ειδικά εμείς και εσείς που είμαστε πυρόπληκτοι νομοί, έχουμε το βάρος των πυροπλήτων δανείων. Άρα πρέπει το θέμα του ιδιωτικού χρέους να κοιταχτεί με έναν άλλο τρόπο, ούτως ώστε να μην οδηγηθούμε σε ρευστοποιήσεις περιουσιών επιχειρηματιών. Αυτά τα λεφτά δεν γλούτησε κανέναν. Στη δουλειά του άρχισε. Αν δεν πήγε καλά, γιατί είχαν τόσο άσχημα. Γιατί έχουμε κι εμείς, είναι χρόνια τα οποία τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρέπει να βοηθούμε, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το σοκ και να βρεθούμε πάλι μάχημοι στην πρώτη γραμμή. Γιατί μόνο μέσα από τη ιδιωτική οικονομία θα ξεκινήσει η μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Νικολούτσο για την παρέμβαση. Να πούμε πάλι για την ημερίδα η οποία είναι 5η 27 Μαΐου από τις 5.30 έως τις 7.30 το απόγευμα και έχει θέμα η κρουαζιέρα μετά την πανδημία. Βεβαίως. Καλή σκοπό να γίνει καλύτερη. Δεν απευθύνει με την... Δεν λέει θα είναι ο ΤΑΔΕ, θα είναι ο υπουργός. Όχι, κανένα δεν θα είναι. Εμείς θα είμαστε και το μεγάλο ζητούμε είναι πώς θα γίνει μεγαλύτερη. Πρέπει να κοιτάνουμε και τα του οίκου μας. Τι θα κάνουμε εμείς για τα θέματα τα δικά μας. Έτσι και να είναι άνθρωποι του αντικειμένου να το γνωρίζουν καλά για να σας έτσι ενημερώσουν σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να πάμε τώρα στην Τριφυλία και είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Παρασκευόπουλος, ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλησπέρα σας. Κυρία Λιοπούλου, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Παρασκευόπουλε, ξεκίνησε η συγκομιδή του καρπουζιού, του πρώιμου καρπουζιού, του γνωστού της Τριφυλίας. Πώς πάει η διαδικασία? Είναι αλήθεια, ξεκίνησε εδώ και μια εβδομάδα και παραπάνω και 8 μέρες η συγκομιδή και έχει περίπου μέχρι σήμερα συγκομιστεί το 25% με 30%. Mm-hmm. Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος είναι εξαιρετική λόγω των καιρικών συνθήκων που είχαμε στην καλλιεργητική περίοδο και κυρίως στην καρπόδεση και μετέπειτα, αλλά και οι αποδόσεις είναι ικανοποιητικές και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ η ποιότητα είναι μοναδική, το προϊόν παράγεται με πιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στο εξωτερικό και κυρίως στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη και στην Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στις Βαλκανικές χώρες, δεν είναι οι καλύτερες και έτσι υπάρχει μια μειωμένη ζήτηση στις αγορές κυρίως του εξωτερικού. Περιμένουμε τις καιρικές συνθήκες να βελτιωθούν ώστε να υπάρξει αύξηση στη ζήτηση και να έχουμε καλύτερη προώθηση του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού, διότι όπως γνωρίζετε κυρία Ηλιοπούλου, στην περιοχή παράγεται το πιο πρώιμο καρπούζι στην Ευρώπη, αλλά είναι και καθαρά εξαγώγημο το προϊόν, μια και σε αυτή την περίοδο δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην εσωτερική αγορά
και λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά γενικώς το προϊόν κατευθύνεται στην εξωτερική αγορά. Συνεπώς και τα μηνύματα για το επόμενο διάστημα είναι καλά όσον αφορά στις εξαγωγές. Υπάρχει μια επιφύλαξη και μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θα μπορούσαμε να πούμε ένα μούδιασμα στους παραγωγούς μας, διότι δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Παρότι, όπως είπαμε, η ποιότητα είναι μοναδική και με τη συνεργασία των εξαγωγικών φορέων, των ποιοτικών ελεκτών της υπηρεσίας μας και των παραγωγών μας, προωθούνται με ταυτότητα, με προέλευση τα προϊόντα στο εξωτερικό και με σήμανση και με όλες τις προδιαγραφές και τα κριτήρια οριμότητας. Ας ελπίζουμε να βελτιωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες στην Ευρώπη, που προωθούνται τα προϊόντα και κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Μέχρι σήμερα έχουμε προωθήσει προϊόντα σε περισσότερες από 15-20 χώρες. Αυτό όμως που είναι το χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι ότι υπάρχει μια ζήτηση έτσι μειωμένη, υπάρχει και μια αύξηση του κόστους μεταφοράς και λόγω των συνθήκων, λόγω της πανδημίας και των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με τις καιρικές συνθήκες ώστε να αυξηθεί η ζήτηση κυρίως στην εξωτερική αγορά και να έχουμε προώθηση μεγαλύτερων ποσοτήτων και αύξηση των εξαγωγών στις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Παράλληλα όμως, κύριε Παρασκευόπουλε, έχουμε και η τριφυλία έχει και καλής ποιότητας σκηπευτικά. Πώς πάνε? Κοιτάξτε, τα αγκούρια φέτος ήταν η έκπληξή μας. Τα αγκούρια τα τελευταία 3-4 χρόνια εξάγονται στο εξωτερικό και μάλιστα οι εξαγωγές σε αγκούρια έχουν ξεπεράσει τους 3.000 τόνους μέχρι στιγμής από την περιοχή. Η ποιότητα των αγκουριών της περιοχής είναι μοναδική. Εξαγωγές έχουμε αρχίσει από τον Ιανουάριο μήνα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαρκούν όλο το έτος. Είναι ένα προϊόν που τα τελευταία χρόνια με εξαγωγικό προσανατολισμό και κυρίως κατευθύνεται στην Κεντρική και στην Ευρώπη και στις Βαλκανικές χώρες και όλα εξελίσσονται καλά, παρότι λόγω των συνθήκων οι αποδόσεις σε αναστρέμα ήταν λίγο μειωμένες στην καλλιέργεια του αγκουριού. Όμως μιλάμε για μια μοναδική ποιότητα που οι συνθήκες περιοχής κλιματολογικές, η υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτουν οι παραγωγοί μας βοηθούν ώστε πραγματικά να αυξήσουμε τις εξαγωγές και με τα κυπευτικά των θερμοκηπιακών προϊόντων. Όσον αφορά την ντομάτα, θα ήθελα να σας πω ότι παρόλα τα προβλήματα που έχουμε με τον ιό της καστανής ρητίδωσης ντομάτας, ο οποίος έχει προκαλέσει μείωση στην παραγωγή και σε ορισμένες περιπτώσεις και προβλήματα στην ποιότητα, εν τούτης η παραγωγή μας με σωστές καλλιεργητικές πρακτικές καταφέρνουν και βγάζουν μια καλή παραγωγή και προϊόντα τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ ποιοτικά μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Κυρία Λιοπούλου, θα ήθελα να σημειώσω ότι στην περιοχή τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ενδιαφέρον και η καλλιέργεια της γλυκοπατάτας, η οποία όπου υπάρχει μια παραγωγή που ξεπερνάμε τους 2.000 τόνους και συνεχώς αυξάνεται, μια και υπάρχει ενδιαφέρον στις αγορές και έχει και οικονομικό ενδιαφέρον η καλλιέργεια για την περιοχή. Είναι μια νέα καλλιέργεια που έχει αγκαλιαστεί από συγκεκριμένους παραγωγούς προοδευτικούς και έχει και αυτή η καλλιέργεια ενδιαφέρον, όπως είχαν και τα φιλόδη λαχανικά με τα Άισμπεργκ. Ο κλάδος των θερμοκηπιακών προϊόντων είναι ένας δυναμικός κλάδος για την περιοχή και αν αυτό συνδυαστεί και με τις επενδύσεις που γίνονται, οι οποίες είναι και πάρα πολλές μέσα από τα προγράμματα του ΠΑΤ αλλά και άλλα επενδυτικά προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καταλαβαίνετε ότι δείχνει τη δυναμική της περιοχής μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον λόγω της συγκυρίας και της πανδημίας αλλά και του υψηλού κόστους παραγωγής και της αυξανόμενου σχετικώς ανταγωνιστικού πλαισίου στις αγορές του εξωτερικού. Πραγματικά η τριφυλία πρωτοπορεί στις καλλιέργειες, σύγχρονες καλλιέργειες και με έτσι, προϊόντα με ποιότητα. Να πάμε όμως λίγο, κύριε Παρασκευόπουλε, και στους ελαιώνες, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε μια παρατεταμένη ξηρασία, έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες για την περιοχή. Τι βλέπετε, μήπως έχουμε πάλι ζημιά? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια
ότι Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο δεν είχαμε βροχοπτώσεις. Είναι αλήθεια ότι πραγματικά φαίνεται ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν είναι οι καλύτερες και υπάρχει μιας προβληματισμός στους παραγωγούς μας. Η καρπόδεση σε πολλές περιοχές εξελίχθηκε καλά. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή παραγωγή, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Είναι, υπολείπεται λίγο της εκτίμησής μας της αρχικής η καρπόδες και αυτά. Αυτό που μας ανησυχεί όμως είναι η πορεία, διότι αν συνεχιστεί αυτή η ανομβρία και έχουμε ψηλές θερμοκρασίες στις αρχές του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και εδώ φαίνεται και η επίπτωση της κλιματικής αλλαγής και γενικώς της αλλαγής των συνθήκων των κλιματολογικών στην ελαιοκομεία, που είναι μια σημαντικότερη καλλιέργεια από οικονομικής άποψης και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αξιοποιήσουμε το αρδεύσιμο νερό που έχουμε, και εδώ προκύπτει η ανάγκη για αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων με έργα υποδομής που πραγματικά άλλα έχουν σχεδιαστεί και άλλα πρέπει να σχεδιαστεί με γεωβελτιωτικά έργα, ώστε να μπορέσουμε στα κρίσιμα στάδια για την ελιά σε αρδεύσιμο νερό να έχουμε τη δυνατότητα να του δώσουμε τις διαθέσιμες ποσότητες. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, την εξέλιξη της καρπόδεσης και επιθυμούσαμε να εξελιχθούν όλα διαφορετικά από ό,τι προβλέπονται, ώστε να μην έχουμε επιπτώσεις από την ανοβρία, την ξηρασία και αργότερα από τις υψηλές θερμοκρασίες στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παρασκευόπουλε, για την ελιά και πάλι, για όσον αφορά στη δακοπροστασία. Τι βλέπετε φέτος, αναπτύσσεται δάκος, θα υπάρξει πρόβλημα? Ο δάκος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο δάκος είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει όλοι όταν το προσεγγίζουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις παρεμβάσεις μας, στις τοποθετήσεις μας, διότι είναι ένα έντομο το οποίο πολύ γρήγορα, αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και η υγρασία πολύ ψηλή στους καλοκαιρινούς μήνες, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι, αφού γνωρίζουμε καλά τη βιοοικολογία του εντόμου, τη συμπεριφορά του εντόμου τα τελευταία χρόνια, 30-35 χρόνια, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τα δίκτυα δακοσυλλήψεων, αλλά ακόμα και από τα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει περιοχής μας για το δάκο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εάν έχουμε προετοιμαστεί και έχουμε αυτή τη στιγμή υπηρεσίες, και εμείς μιλάω για την τριφυλία, έχουμε πρωτεΐνη, έχουμε φυτοπροστατευτικά και έχουμε και ήδη μειοδότες για την παγιδοθεσία, που σημαίνει ότι θα αναρτηθούν οι παγίδες αρχές Ιουνίου, θα έχουμε την ανάρτηση των παγίδων, ώστε έγκαιρα με βάση τα στοιχεία των δακοσυλλήψεων και με τους προσωρινούς μειοδότες και με τους εργολάβους λόγω της τροπολογίας που υπάρχει, με δεδομένο ότι έχουμε και φυτοπροστατευτικά και πρωτεΐνη, να κάνουμε τους ψεκασμούς και κυρίως τον πρώτο δολωματικό ψεκασμό και έγκαιρα και επίκαιρα, που είναι πολύ σημαντικός στην πρώτη θεμελιωτική γενιά του δάκου, ώστε να μπορέσουμε όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι, να μην έχουμε προβλήματα με το δάκο και με επιπτώσεις στην ποιότητα παραγωγής του παραγόμενου ελαιολάδου. Είναι μια δύσκολη ιστορία ο δάκος. Δεν έχουμε πάρα πολλά φυτοπροστατευτικά στη διάθεσή μας. Θα πρέπει με αυτά που έχουμε, με τις πρωτεΐνες που έχουμε, με την γρήγορη ανάδειξη εργολάβων και αξιοποιώντας την τροπολογία που έχουμε στα χέρια μας, και εκτιμώ και με μια επιπλέον κατανομή που πιθανόν το Υπουργείο να μας έχει στη διάθεσή μας στις επόμενες μέρες, όπως έχει ζητηθεί από τις περιφερειακές ενότητες, να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή εφαρμογή του προγράμματος, αξιοποιώντας εδώ τις νέες τεχνολογίες με GPS και με παρακολούθηση ακόμα και σε πραγματικό χρόνο του δάκου, και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε και φέτος μια καλή χρονιά χωρίς προβλήματα. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται όλοι έγκαιρα να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε πραγματικά να μην έχουμε προβλήματα στην αντιμετώπιση του τόσο σοβαρού εχθρού της ελιάς που είναι ο δάκος.
Κύριε Παρασκευόπουλε, να ευχηθούμε να πάμε καλά και φέτος, γιατί πραγματικά οι αγρότες μας το έχουν ανάγκη αυτό. Πρέπει να δουν πλέον τα πράγματα να καλυτερεύουν για αυτούς, γιατί τα τελευταία χρόνια πραγματικά αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Κύριε Ελιοπούλου, και εμείς εσάς και τους τηλεθεατές σας, και να ευχηθούμε να έχουμε μια χρονιά καλή για όλες τις καλλιέργειες, αλλά και για την ελαιοκαλλιέργεια, που αποτελεί τη σημαντικότερη καλλιέργεια από οικονομικής άποψης για την περιοχή και τον νομό. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρόεδρο της πειραματικής σκηνής, την κυρία Πετρουλάκη. Σικική, 68 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σικική, συνεχίζουμε μαζί. Σπούργιοι της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιολαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Κομόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Έπιπλο Κομόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Στην Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό, αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς.
Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε τώρα με πολιτιστικά θέματα, γιατί πραγματικά τα πολιτιστικά δρόμενα έμειναν εκτός για αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν δυναμικά και έχουμε μαζί μας την κυρία Λέτα Πετρουλάκη, την πρόεδρο της πειραματικής κοινής. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Επιτέλους διαζώσεις. Επιτέλους. Και φαίνεται ότι για σας η καραντίνα προέκυψε δημιουργική. Είναι γεγονός. Η καραντίνα για μένα δεν είχε δράση, αυτό μπορώ να πω, αλλά ήταν πολύ δημιουργική. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα τόσο ελεύθερο χρόνο. Άρα προετοιμάσατε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά και έκανα πάρα πολλά πράγματα. Και έκανα, δηλαδή κούκλες έφτιαξα, παραμύθια έγραψα, ζωγράφισα, δεν μπορούσα να φανταστεί. Ήταν γεμάτη ημέρα γενικά. Διοργάνωσα το φεστιβάλ, το είχα έτοιμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχε άγχος, ήταν όλα χαλαρά. Και ναι, ήταν δημιουργική. Μπορώ να πω, ας πούμε, ότι δεν καταπιέστηκα καθόλου. Τώρα είπατε ότι φτιάξατε κούκλες, γράψατε παραμύθια. Όλα αυτά θα τα δούμε έτσι στο μέλλον, από ότι έτσι. Δεν νομίζω να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Ήδη κάποια. Πέντε παραμύθια γίνεται μια παιδική ανθολογία και μου ζητήσαν να μπουν μέσα. Αλλά το σκέφτομαι σοβαρά, ας πούμε, γιατί το να γράψω ένα παραμύθι ήταν μια τάση για μένα να επικοινωνήσω με τα εγγόνια μου. Έτσι ναι. Ξεκίνησα. Δηλαδή, στέλνοντας μόνο με το courier, ας πούμε, επικοινωνούσαμε, να τους στέλνω δώρα και τέτοια, και τους έγραφα και παραμύθια. Και έτυχε να το ανεβάσω το πρώτο στο Facebook. Ενθουσιαστήκαν ο κόσμος και γιατί δεν το μας το δίνεις. Το ζητήσανε και τα παιδάκια στο νοσοκομείο, το στο έστειλα. Και μετά το ένα έφερε το άλλο. Και αυτή τη στιγμή έχω γράψει 11. Είναι και ένας φίλος με πιέζει εκεί να τα θα δούμε τώρα. Υπάρχει ένα σχέδιο. Να τα δούμε και να τα διαβάσουμε έτσι. Να τα διαβάσουν και περισσότερα παιδάκια. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι κι αλλιώς το παραμύθι είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Γιατί μέσα από αυτό. Μπορείς να δώσεις ό,τι, δεν είναι μόνο η ψυχαγωγία, δεν είναι ότι περνάει καλά. Ό,τι μηνύματα θέλεις να δώσεις μέσα από το παραμύθι. Και ο στόχος μου ήταν αυτός. Κάθε παραμύθι να βγάζει και κάτι. Να μπορεί δηλαδή η μαμά να το κουβεντιάσει με το παιδί της για να καταλάβει γιατί το έγραψα εγώ αυτό, ας πούμε. Είναι σημαντικό αυτό, να έχει και τα ερεθίσματα. Έχει και το νόημά του, ναι, και το μήνυμά του, ας πούμε. Ότι πρέπει να δεχόμαστε το διαφορετικό, ότι πρέπει να σεβόμαστε τον άλλον, ότι πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, ότι πρέπει να αγαπάμε, να είμαστε τρυφεροί. Πάρα πολύ. Πολλά μηνύματα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Τα εγγόνια σας μετά είχαν ανταπόκριση, σας καλούσαν στο τηλέφωνο, σας ρωτούσαν. Ναι, και πολλά που τους τα είπα και τηλεφωνικά και με το Skype. Και είχαμε πλάκα. Αναλύσεις, ναι. Για να ξεκινήσουμε λίγο με τις νέες σας δράσεις. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε τις θεατρικές δράσεις τώρα το καλοκαίρι. Υπάρχει η πρώτη παράσταση που είναι του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου με το Θέατρο Σκιών, που είναι υπό την αιγίδα της πειραματικής σκηνής. Είναι μια παραγωγή δική του, είναι ένα έργο πρωτότυπο που το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος, που ο Καραγκιόζης στο Βυθό, που δίνει το μήνυμα της προστασίας της θάλασσας και εναντίον της μόλυνσης και της ρήπανσης κτλ. Συμμετέχουμε στις 4 Αυγούστου, τα λέω χρονολογικά, συμμετέχουμε στις 4 Αυγούστου στις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου, με μια παράσταση κουκλοθέατρου στο πάρκο των σιδηροδρόμων, και στις 5 Σεπτέμβρη ξεκινάμε την παράσταση βάσει του έργου, του βιβλίου, του μυθιστορήματος που έχει γράψει ο Ευγένιος Τερβιζάς, «Η τελευταία μαύρη γάτα». Εμείς δίνουμε ένα διαφορετικό τίτλο, «Οι τελευταίες γάτες», σε θεατρική διασκευή της Γιόλικας της Πουλοπούλου, ενός παλιού μέλους της εφηβικής ομάδας, πολύ αγαπημένου, που έχει σπουδάσει θέατρο για παιδιά και με παιδιά, το έχει διασκευάσει μαζί με την εφηβική ομάδα. Αυτό ξεκίνησε όμως το προηγούμενο Σεπτέμβρη. Σταμάτησε
Λόγω της πανδημίας. Λόγω της καραντίνας, είχαν δουλέψει κανένα δύο μήνες. Σταμάτησε λόγω της καραντίνας. Επικοινωνήσαν διαδικτυακά όλο αυτόν τον καιρό. Κάνανε και ένα δημιουργικό και ένα μάθημα δημιουργικής γραφής με τα παιδιά διαδικτυακά. Και τώρα και 10 μέρες περίπου έχουν ξεκινήσει τις πρόβες σιγά σιγά με γκρουπάκια μικρά, με όλα τα μέτρα προστασίας. Ναι. Θα το παρουσιάσουν στις 5 με 7 στο κάστρο, Σεπτέμβρη. Είναι μια παράσταση που εντοπίζεται στο εναντίον του ρατσισμού, στο να σεβόμαστε το διαφορετικό, γι' αυτό και η μαύρη γάτα. Μια υπόθεση που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να εξαφανίσουν τις μαύρες γάτες. Ναι, αυτό είναι γεγονός, είναι οι προκαταλήψεις έτσι. Ναι. Στη συνέχεια όμως θέλουν να εξαφανίσουν και τις γκρι και τις καφέ. Α. Οπότε τι γίνεται, είναι αυτό που λένε ας πούμε με το... με τον ναζισμό τη συναρχή κυνηγάνε τους Εβραίους. Ναι. Μετά θα κυνηγάνε τους ομοφυλόφιλους. Και τελικά ποιος θα μείνει να κυνηγήσουν και σένα. Είναι μια τέτοια ιστορία, είναι πολύ ωραία. Είναι πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Τα παιδιά πέρασαν πάρα πολύ ωραία γιατί συνεργαστήκαν στο κείμενο, στη διασκευή. Μάλιστα. Έγινε πολλή συζήτηση. Και πιστεύω ότι μέσα από γιατί η Γιώλικα είναι ένα νέο παιδί και ήταν πάρα πολύ κοντά με τα παιδιά, συζητήσαν τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που θα αρέσει πολύ και σε μικρούς και σε μεγάλους. Ναι. Στο κάστρο βέβαια ανεβάζει. Θα δούμε. Και ξεκινάμε δυναμικά από εδώ και πέρα, γιατί ήδη έχουμε ετοιμάσει το 5ο Διεθνές πλέον Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου. Εκείνο που έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα είναι το ότι έχουμε κερδίσει την εκτίμηση όλου του χώρου του καλλιτεχνικού των κουκλοπαικτών. Φέτος είχαμε 50 αιτήσεις να πάρουν μέρος. Αρκετές, έτσι. Πάρα πολλές. Ναι. Συμμετέχουν 29, μέσα από τις οποίες είναι και οι τοπικές ομάδες. Γιατί ήδη όλη αυτή η εμπειρία των προηγούμενων φεστιβάλ δημιούργησε και μέσα από τα εργαστήρια, τα σεμινάρια που κάναμε, δημιουργήθηκαν 5 εραστικές ομάδες κουκλοθέατρου. Δεν υπήρχε καμία έκταση με την πειραματική. Έτσι, εξαιρετικές με πολύ ποιότητα και αισθητική. Και βέβαια έχουμε παραστάσεις, έχουμε ομάδες από το Βερολίνο 2, από τη Μασαλία, από τη Βουλγαρία, από τη Τσεχία, από την Πράγα. Καταξιωμένους καλλιτέχνες και πολυβραβευμένους με πολλά διεθνή βραβεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει το επίπεδο του φεστιβάλ, θα δοθούν γύρω στις 50 παραστάσεις και σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτούς χώρους, θα γίνουν δρόμενα πολλά και σε πλατείες, στο πάρκο των σιδηροδρόμων. Γύρω στα 50 άτομα θα έρθουν ξένοι, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι πολιτισμός για παιδιά που έχει την ειδική σημασία του, γιατί αν δεν μάθουν τα παιδιά να ψυχαγωγούνται, να παίρνουν τα μηνύματα, να καλλιεργούνται... Και με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Τι ανθρώπους θα κάνουμε. Το παραμύθι έτσι κι αλλιώς, γιατί τι είναι αυτό, ένα ζωντανεμένο παραμύθι μέσα από τις κούκλες. Το παραμύθι είναι η πνευματική τροφή και η ψυχική τροφή των παιδιών. Εκεί δίνουμε μεγάλη σημασία γιατί κάθε παράσταση έχει νοήματα. Έγινε πάρα πολύ αυστηρή επιλογή. Δηλαδή, κάθε παράσταση είναι καταπληκτική σε περιεχόμενο. Ήδη θα σας στείλω εγώ και έχω έτοιμο τώρα και ένα δελτίο τύπου και περιληπτικά το περιεχόμενο κάθε ομάδας και τι θα παίξει, τι θα παρουσιάσει. Για να δει ο κόσμος. Είχαμε δει και στο προηγούμενο φεστιβάλ ότι ήταν και διαδραστικό όλο αυτό που γινόταν. Ήρθαμε στην πλατεία. Έτσι. Και θα όλο γίνει αυτό, όλη αυτή η εικόνα. Εμείς θέλουμε συμμετοχή. Έτσι. Θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου και βέβαια θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου. Όλα αυτά διοργανώνται η πειραματική σκηνή. Με βασικά εθελοντές που δουλεύουν εθελοκερδώς. Μας ενδιαφέρει η τέχνη του κουκλοθέατρου που είναι μαγική. Εμείς που την έχουμε γνωρίσει είναι μαγική. Όχι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους κουκλοπαίκτους ίδιους. Είναι μαγικό κάτι. Ένα άψυχο αντικείμενο να το κάνει ζωντανό. Ναι. Και τα παιδιά, το τι ενδιαφέρον δείχνουν γι' αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βλέπουν τον κουκλοπαίκτη μπροστά τους, αλλά αυτά θα δουν την κούκλα. Εστιάζουν στην κούκλα. Ναι, γιατί είναι κάτι μαγικό αυτό. Και δεν το νιώθουν αυτό μόνο τα παιδιά. Και εγώ που έχω παρακολουθήσει, ενώ βλέπω το κουκλοπαίκτη, βλέπω την κούκλα, τίποτα έτσι, άλλο. Έτσι, γιατί είναι όλο αυτό, ας πούμε, μια μαγεία που σε συναρπάζει, ας πούμε. Λοιπόν, όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, πια έχουμε τέτοια εμπειρία
που μπορούμε να βοηθήσουμε στη διοργάνωση. Το ζήτημα είναι και η δυσκολία είναι πώς μαζεύονται τα χρήματα που θα στηρίξουν αυτό το πράγμα. Είναι πολλά τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός είναι 40.000. Δεν γίνεται. Δηλαδή, καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει ένας κορμός από την τοπική, την περιφερειακή και την κρατική διοίκηση, αυτοδιοίκηση και κρατική διοίκηση, που πρέπει να το στηρίξει αυτό. Βέβαια, γιατί μιλάμε για ένα διεθνές φεστιβάλ, έτσι. Βέβαια. Τόσος κόσμος θα έρθει. Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, τώρα ήδη ας πούμε, το παλεύουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρξει μια τριετής σύμβαση οικονομικής στήριξης, σε συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια και με το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως έγινε τώρα πρόσφατα με το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μασίνη, όπως γίνεται με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, Φεστιβάλ Χορού κτλ. Όλα αυτά δεν γίνεται. Το διεκδικείτε. Βέβαια. Ναι. Αυτό το διεκδικήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί δηλαδή να ζητιανεύει. Δώσουμε 2.000, 3.000 ή 5.000. Δεν και γίνεται. Και μόνο από χορηγού δεν, δεν γίνεται αυτό. Ούτε η πειραματική έχει κανένα οικονομική τέτοια ευρωστία, α πούμε, να τα καλύπτει. Είναι πολλά τα χρήματα. Δεν είναι τώρα για μικρά. Με τίποτα. Ναι. Βέβαια, για ένα φεστιβάλ κουκλοθέατρου, γιατί έχω εμπειρία, έχω μιλήσει και με άλλα φεστιβάλ διεθνή που γίνονται στην Ελλάδα, είναι λίγα τα χρήματα. Mm-hmm. Για τέτοιο μέγεθος φεστιβάλ, γιατί είναι 12 μέρες, είναι από τις 29 Σεπτέμβρη μέχρι τις 10 Οκτώβρη, είναι λίγα τα χρήματα. Όταν στη Βέρεια δίνει στοιχίζει 90.000 το φεστιβάλ και δίνει ο Δήμος 40 για να καλυφθεί, ναι. Καταλαβαίνετε, γιατί εμείς δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε. Είναι δωρεάν. Ναι, είναι θεατρική προσπάθεια. Ο διευθυντή, ο οποίος πληρώνεται πάρα πολύ, όπως γίνεται όλοι οι καλλιτέχνες διευθυντές. Ναι, ναι, ναι. Πληρώνεται και με πολλά λεφτά. Λοιπόν, εμείς το κάνουμε δωρεάν. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουν. Μέχρι στιγμής Δήμος, Περιφέρεια ενισχύουν την προσπάθεια. Ενισχύουν, αλλά είναι μηδαμινά τα ποσά. Δηλαδή, ο Δήμος μας δίνει 5.000. Δεν γίνεται. Ναι. Πέρυσι μας είχε υποσχεθεί ο Δήμος του χρόνου θα σας δώσω 10. Και τώρα λέει δεν υπάρχουν χρήματα, δηλαδή δεν μπορώ 5. Δεν είναι τώρα ενίσχυση 5.000. Τώρα για όνομα του Θεού. Η Περιφέρεια δεν μας έχει πει ακόμα. Περιμένουμε μέχρι το τέλος Μάη την απάντηση, γιατί έχουμε κάνει και τα χαρτιά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Να δούμε τι θα μας δώσουν. Έχουμε αποτανθεί στα ιδρύματα. Δηλαδή, το Ίδρυμα Κωστόπουλου μας έχει δει πάρα πολύ θετικά. Ήδη το έχουμε από πέρυσι είχαμε ζητήσει. Θα μας δώσουν 3.000. Το Ίδρυμα Καρέλια, Γεωργίου Καρέλια, και μας είπε ότι το βλέπει θετικά. Δεν ξέρουμε ακόμα το ποσό, ας πούμε. Περιμένουμε από το Ίδρυμα Καπτάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Εγώ νομίζω ότι και αυτοί ακόμα δεν φτάνουν αυτά. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αν δεν υπάρχει τριετή σύμβαση, να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα budget, ξέρω εγώ, 20.000, 30.000 πόσο, στο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, διάβασα ότι είχαν 90.000 στα 3 χρόνια. 30. Υπάρχει μια πλάτη, κάπου να προχωρήσει. Ναι, για να ξεκινήσει μετά. Αν δεν γίνει αυτό, στο τέλος θα τα ξεφτύσει, θα δούμε ότι. Δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε σε όλα αυτά τα έξοδα. Δηλαδή, σιγά-σιγά, ας πούμε. Και είναι κρίμα όμως, γιατί το έχετε φτάσει σε πάρα πολύ καλό σημείο. Είναι κρίμα, γιατί έχει ανέβει τόσο πολύ και σε ποιότητα και σε περιεχόμενο το φεστιβάλ και σε αντίκρισμα στον κόσμο, στα παιδιά. Ναι. Έχει ανταπόκριση μεγάλη. Έτσι, το κουκλοθέατρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Προσφέρει και στον τόπο, γιατί όταν έρχονται όλοι αυτοί οι επισκέπτες, αυτό είναι μεγάλη προβολή. Είναι προβολή της πόλης παγκοσμίως. Όλα αυτό. Τα διεθνή φεστιβάλ. Εμείς γι' αυτό ήταν ο στόχος. Το φεστιβάλ ξεκίνησε τότε που ήταν υποψήφια η Καλαμάτα για πολιτιστική πρωτεύουσα. Επειδή ήμουν αθελόντρια τότε και πρόσφερα με τις υπηρεσίες μου και τις γνώσεις μου κτλ., είχα κουβεντιάσει με τον καλλιτεχνικό διευθυντή το δεύτερο που είχε έρθει. Και του είχα πει ότι η πειραματική ασχολία έτοιμα αυτό και αυτό και αυτό, και του είχα πει για το κουκλοθέατρο. Και μου λέει: πώς βλέπεις την ιδέα να κάνουμε ένα διεθνές φεστιβάλ κουκλοθέατρο? Και λέω: μέσα είμαστε και ό,τι θέλετε από εμάς. Δεν έγινε η Καλαμάτα πολιτιστική πρωτεύουσα. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα, το είχαν βάλει. Δεν έγινε. Και μετά με την τόλμη, και μερικές φορές το θεωρώ και θράσος αυτό που έχω, μερικές φορές έτσι και υπέρ με την αισιοδοξία μας, λέω: γιατί δεν το κάνει η πειραματική? Τόσα και τόσα έχει κάνει, ας πούμε. Και με την κάνει αυτό. Μόνο με το μεράκι μας και τη δουλειά μας. Να αγάπησες γι' αυτό που κάνετε. Έτσι, μπράβο. Και με το κάνουμε εμείς. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το πρώτο, είδαμε ότι είχε απήχηση. Μας αγάπησαν πάρα πολύ. Υπήρχαν κουκλοπαίκτες. Είχαμε γνωρίσει όμως πολλούς, γιατί είχαμε συμμετέχει 4 φορές στο Κιλκής, που γινόταν διεθνές φεστιβάλ. Είχαμε γνωρίσει πολλούς κουκλοπαίκτες που είναι κορυφαίες στην Ελλάδα. Και είχαμε αναπτύξει φιλικές σχέσεις μαζί τους. Ζητήσαμε τη βοήθεια, ας πούμε, και τη γνώση τους. Ποιους να καλέσουμε που είναι καλοί. Μας καθοδηγήσανε. Και έτσι γνωριστήκαμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι
ακούνε η Καλαμάτα και λένε δεν υπάρχει άλλο τέτοιο φεστιβάλ. Με τέτοια φιλοξενία και με τέτοια αγάπη που εμείς φερόμαστε και πραγματικά το έχουμε πετύχει, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και πάρα είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει όμως και να ανθίσει ακόμα περισσότερο, ποια γιατί είναι κρίμα, θέλει, δηλαδή αυτή η προσπάθεια. Είναι 5 χρόνια, φτάσατε τώρα σε αυτό το σημείο. Είναι κρίμα, έχετε δηλαδή διεθνή αναγνώριση. Όλα αυτά δεν μπορείτε να, δεν μπορούν ήρθε να η στιγμή να δούμε πώς το αντιμετωπίζει και ο τόπος. Έτσι. Και βασικά οι άρχοντες, δηλαδή ο Δήμος, η Περιφέρεια. Τώρα θα δει, τώρα θα δείξει. Αν δεν μας στηρίξουν και αναγκαστούμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, γιατί εμείς πάντα είμαστε πάρα πολύ εντάξει στις υποχρεώσεις μας με τους κουκλοπαίκτες. Αμέσως θα πληρωθούν, δεν περιμένουν πότε. Είμαστε πάρα πολύ εντάξει και το εκτιμάνε και αυτό. Αν δούμε ότι στριμωγνόμαστε άγρια σαν πειραματικοί, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν πρόκειται να το χωρίσει. Είναι κρίμα όμως. Έτσι, το είναι λέω κρίμα, δηλαδή, και θα το πω και σε αυτή τη βάση θα παλέψω. Αν θέλετε να συνεχιστεί και να έχει αυτή την έκταση και την εμβέλεια και την ποιότητα για να διαφημιστεί και η Καλαμάτα σαν χώρα, λένε ας πούμε ότι είναι ένας πόλη, από τους καλύτερους τρόπους. Εντάξει, είναι, στηρίχτε το. Αυτός έτσι ο τρόπος είναι ένας από τους καλύτερους για την προβολή του τόπου. Μα έτσι είναι. Και γιατί τουριστικά. Έτσι. Έχουμε μια πολύ όμορφη. Έχουμε στην Νότια Ελλάδα που έχουμε πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Και το Μάη που κανονικά εμείς το Μάη το κάνουμε, αλλά μας είπαν ότι δεν θα έχουμε. Και πραγματικά συνέβη, ήταν κλειστά ακόμα. Και είπαμε, όχι, τον Οκτώβριο. Και τότε είναι πολύ ωραίος καιρός, ας πούμε. Ακόμα η θάλασσα να ανοιχτεί, κάνουμε μπάνια. Και είναι καλοκαίρι ακόμα για την Καλαμάτα. Και έρχονται και ανοίγει η ψυχή τους που έρχονται εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί να με στηριχτεί. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε να στηριχθεί και να συνεχιστεί αυτός, γιατί πλέον είναι θεσμός, έτσι, δεν το συζητάμε. Τελείωσε, βέβαια, Όμως αν δεν στηριχθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όσο γίνεται πιο γνωστό, χρειάζεται για περισσότερα χρήματα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έρθουν τώρα, αυτοί που θα έρθουν από το Βερολίνο, η Μέρλιν, είναι, εγώ κατά τη γνώμη μου, έχω δει πάρα πολλές, είναι η κορυφή. Είναι μία παράσταση που κάνει κουκλοθέατρο για ενήλικες, για μεγάλους, όχι μόνο για παιδιά. Εμείς τώρα τους ζητήσαμε να κάνει μία παράσταση για παιδιά, να δούνε και τα παιδιά. Είναι καταπληκτική. Δηλαδή αυτοί και με παζάρια που τους κάνω, σας παρακαλούμε λιγότερα χρήματα. Δηλαδή, δεν μπορούν, δηλαδή, έχουν φτάσει σε σημείο να παρακαλάμε ας πούμε, για λιγότερα, γιατί δεν μπορούμε και το ξέρουν βέβαια αυτό. Αλλά επειδή έχουμε μια πολύ φιλική σχέση μαζί τους και μας έχουν αναγνωρίσει τον αγώνα που κάνουμε, έχει ένα κόστος 2.000. Για να έρθει. Αεροπορικά, αμοιβές, διαμονές. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να στηριχτεί αν θέλουν πραγματικά να υπάρξει και ένα φεστιβάλ τέτοιο στην Νότια Ελλάδα, που είναι μια καινοτόμα πρόταση. Κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει στην Νότια Ελλάδα πουθενά, σε όλη την Πελοπόννησο πουθενά, στην Αθήνα γίνεται. Δεν υπάρχει ούτε πανελλήνιο, ούτε τίποτα. Δηλαδή οι κουκλοπαίκτες, επαγγελματίες στην Αθήνα, λέει παιδιά, αυτό που έχετε κάνει, εμείς δεν τολμάμε να το κάνουμε στην Αθήνα. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το αγαπάτε πάρα πολύ εσείς. Είναι γεγονός. Από αγάπη και από μεράκι, εντάξει, περισσεύει. Από οικονομικά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, δηλαδή να στηριχθεί, γιατί είναι καλό και για τον τόπο αυτό. Μακάρι, μακάρι. Και εμείς θα σας δούμε τώρα. Η πρώτη, είπαμε, είναι το Θέατρο Σκιών. Είναι το Θέατρο Σκιών στις 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου και μετά πια οι τελευταίες. Και μεγάλη παράσταση στον Δεύρη. Μαύρες γάτες. Ελπιστούμε όλα τα μέσα, τα τοπικά μέέσα εδώ πέρα. Βεβαίως θα έχουν και να είσαστε χορηγοί επικοινωνία, να μα στηρίξετε με την προβολή. Τι να κάνουμε εδώ. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης. Και να ευχηθούμε να πάνε καλά, να στηριχθεί. Υγεία, δύναμη και μεράκι να κάνουμε όμορφα πράγματα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και φυσικά στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.